Στο αγαπητός φίλος της εκπομπής και προσωπικός μου φίλος, καθηγητής της τέχνης και του πολιτισμού και των γραμμάτων και της φιλοσοφίας, κύριε καθηγητά, από τη μακρινή Κίνα που πηγαίνετε και είστε πρέσβης μέχρι τις ΗΠΑ, χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Και πριν μας πείτε εκεί για την Γαλλία, για τον Μακρόν, τι θα κάνει ο Μακρόν τώρα που πάει ο Τούρκος και το τσαμποκαλύβει πολύ στην Κύπρο, θέλω να θυμίσουμε ακόμη μια φορά στους Έλληνες που μας βλέπουν ότι 1,6 δις πηγαίνει στους λάθρο εισβολείς, τους δίνουμε σπίτια ή δωμάτια σε ξενοδοχεία με πισίνες να μένουν, να περνάνε όμορφα, τρισευτυχισμένα, και στους Έλληνες κάνουν εξώσεις και πληστηριασμούς. Και αυτοί που είναι άστεγοι, τους δίνουμε μια κλωτσιά να πεθάνουν μια ώρα νωρίτερα. Άστεγοι στην Ελλάδα, πληστηριασμοί, εξώσεις, 1,6 δις στους Πακιστανούς, στους λαθροεισβολείς, διαμερίσματα και σπίτια δωρεάν. Ρουχισμός, φαγητό, iPhone, ίντερνετ, ό,τι θέλουν. Στους Έλληνες τίποτα. Γιατί πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα και να έρθουν εδώ οι κύριοι από την Ανατολή, κύριε Δαβέτα. Λοιπόν, καταρχήν χαίρομαι που σας αναβλέπω. Πολύ γρήγορα. Δική μας χαρά. Διότι σας βρίσκω σε φόρμα και εύχομαι η φετινή χρονιά να είναι δυνατή με τους συνεργάτες σας, όπως πάντα, ακόμη καλύτερη. Δύο. Θα κάνω ένα μικρό γύρο αυτών των οποίων άκουσα. Έχω το πλεονέκτημα να είμαι τελευταίος και να ακούσω δύο δευτερόλεπτα. Δείξα και όλο το πάνελ, παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, για το θέμα του μεταναστευτικού. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 10 μέρες, 15 μέρες, έχει γίνει το κυρίαρχο θέμα στη Γαλλία. Ο Μακρόν για πρώτη φορά έρχεται σε σύγκρουση με τη λεγόμενη αριστερή σε εισαγωγικά. Το βάζω εγώ τα εισαγωγικά, μερίδα του κόμματός του και τη λεγόμενη προοδευτική πλευρά που τον ακολουθεί, διότι διαμαρτύρονται όλοι για βιράζ, σημαίνει αυτό, για αλλαγή της πορείας του Προέδρου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Πρόεδρος Μακρόν αποφασίζει να βάλει το μεταναστευτικό κύριο θέμα στη Γαλλία, εθνικό διάλογο για το πώς θα βρεθεί λύση. Κύριε καθηγητά, σωστά έκανε ο Μακρόν. Το μεταναστευτικό ρίχνει κυβερνήσεις και ανεβάζει κυβερνήσεις. Και φοβάται ο Όρμπα στην Ουγγαρία, η Λεπέν στη Γαλλία που ανεβαίνει, ο Σαλβίνη στην Ιταλία. Πολωνία, που λέει ο Δημήτρης. Ωραία. Αυτό είναι το ένα. Το δύο. Τέθηκε το θέμα από τον κύριο Βλάχο, πολύ σωστό ερώτημα, πώς θα γίνει η επιστροφή αυτών των ανθρώπων οι οποίοι είναι παράνομοι. Η Γαλλία προτείνει το βιομετρικό έλεγχο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό το πάνε να εφαρμόσουν τώρα. Φωνάζει βέβαια η αριστερά, φωνάζουν όλοι αυτοί, αλλά ο Μακρόν είναι αποφασισμένος. Τι σημαίνει, καθηγητά? Σημαίνει όπως στο διαβατήριο ελέγχουμε βιομετρικά, κυριολεκτικά από πού προέρχεται κάποιος και το στέλνουμε από εκεί που είναι η καταγωγή του. Καρφί. Και αυτό το κάνει ήδη. Ποιο διαβατήριο? DNA πρακτικά. Αυτό που βρίσκουμε, το DNA. Αυτό θέλω DNA. Να πω. Κάνουμε εξέταση ιατρική, δηλαδή του ανθρώπου. Ναι. Βρίσκουμε το DNA και όλα αυτά και το στέλνουμε στο Πακιστάν. Και αναζητούμε το διαβατήριό του. Όχι, και τον τόπο καταγωγή. Οπότε δεν μπορεί να είναι το διαβατήριό του. Εντάξει, μέσα μεταφορικά. Τώρα, ένα άλλο. Τρίτο θέμα. Αυτό είναι μια διαδικασία όμως και πολυδάπανη και χρονοβόρα. Δεν έχει διαφορετικά. Ένα μεγάλο κράτος σοβαρό και. Ένα σοβαρό κράτος θα το κάνει. Ένα τρίτο θέμα. Ναι, σοβαρό κράτος. Ναι, αυτό λέμε. Ένα τρίτο θέμα. Το μεταναστευτικό, διάβαζα τις προάλλες στη Γαλλία και το οποίο το είπε και ο Μακρόν. Το χρησιμοποιούν σαν εκβιασμό εναντίον της Ελλάδος όχι μόνο η Τουρκία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση εκβιάζει την Ελλάδα λέγοντας θα δεχτείτε κάποια μέτρα για το Α ή Β, για τις συντάξεις, δεν ξέρω εγώ τι άλλο κτλ. Για να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε άλλο πράγμα. Δηλαδή, μας μειώνει το πλεονέκτημα αρκεί να κρατήσουμε μετανάστες. Εκεί το και πάει. Να βάλουμε τα Σκόπια εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως έγινε και με τα Σκόπια. Μιλάμε και τώρα, μιλάμε 17, για τραγωδία πολιτικού εκβιασμού. Τώρα είναι. Για τραγωδία πολιτικού εκβιασμού. Το οποίο πράγματι μπαίνει στο τραπέζι συνέχεια από τις παρεμβάσεις. Θα το δείτε και θα το συγκρίνετε. Έξι μια άνθρωποι. Αυτό είναι άκρος ανήθικο, με συγχωρείτε. Αντίθικο αυτό πολιτικά. Είναι συμμορία Βρυξελών. Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση της αλληλεγγύης. Αυτό που λέτε είναι πολύ συγκεκριμένο. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Μας φεσώσανε. Μας βάλανε μέτρα. Μας βάλανε πλεονάσματα με υπογραφή του κύριου Τσίπρα, του άθλιου κύριου Τσίπρα. Και τώρα έρχονται οι Ευρωπαίοι και λέει: θέλετε να μειώσουμε τα πλεονάσματα για να ανασάνει η οικονομία σας. Δεχτείτε αυτό. Κρατήστε τους μετανάστες. Φαύλος κύκλος είναι η ιστορία. Έτσι. Και τρίτο θέμα, κύριε Βλάχο και αγαπητοί εδώ στην παρέα. Ήμουνα στο Βερολίνο. Αυτό θα είναι προσωπικό, αλλά πολύ συγκεκριμένο. Ήμουνα στο Βερολίνο πριν από μια εβδομάδα.
Ήμουν καλεσμένος για την παρουσίαση του βιβλίου μου και ήταν τέλος πάντων μια σειρά πολιτικές δράσεις. Πάω στο hot spot. Είχα τη δυνατότητα να μπω στο hot spot από φίλους Γερμανούς. Το οποίο δεν επιτρέπεται. Καταρχήν μπορώ να σας πω ότι ήταν. Πού είναι αυτό. Είναι ακριβώς κοντά στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Κοντά στο κέντρο. Στη Χάζενχάιντε. Στο κέντρο. Ναι, στο κέντρο. Λοιπόν, ένα από τα hot spot, έτσι. Δεν έχει ποτέ. Τι είναι, πολυκατοικία, είναι. Όχι, είναι σπιτάκια. Σπιτάκια. Πάρα πολύ καλά, περιποιημένα. Μέχρι και ποδήλατα άνετα έχουν μέσα κτλ. Δεν υπάρχουν όμως παραπάνω. Δεν υπάρχει πλεόνασμα αριθμητικό. Δηλαδή. Δεν υπάρχουν όσοι είναι στα σπίτια, όσοι θέλουν να πάρουν αυτοί, αυτούς πήραν τέρμα. Πώς άλλοι... είναι. Δεν ρώτησα τον αριθμό. Θέλω να μην πω τώρα ότι θέλω. Αυτό που μου είπαν όμως, το οποίο με εντυπωσίασε, αυτό που το είπαν off the record, αλλά εγώ το μεταφέρω off the record, μου λένε, αχ, εσείς οι Έλληνες. Λέω, τι έγινε μας τους Έλληνες. Μια ζωή με μας τους Έλληνες, θα έχετε στις Γερμανοί. Το πήρα και λίγο προσωπικά. Λέει, ξέρετε ότι είσαστε η μόνη χώρα η οποία δεν μας δίνει ακόμη μέχρι τώρα υπολογισμό των κονδυλίων σε σχέση με τη χρήση που κάνουν οι ΜΚΟ. Προσέξτε αυτό το πράγμα. Δεν το έχω ξαναπεί ποτέ, το λέω τώρα για πρώτη φορά. Δηλαδή, φτάνουν από σοχή για τις ΜΚΟ, αυτό το ποσό δεν υπάρχει. Εγώ δεν θέλω να προβώ σε ανακριτικές ή δικαστικές. Αλλά εδώ το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Κύριε Δαβέτα, πού πάνε τα χρήματα. 1,6 δις. Ο Δημήτρης ο Καμένος έχει κάνει μεγάλους αγώνες για να αποκαλυφθούν αυτά. Ωραία, με συγχωρείτε, κύριε Δαβέτα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Δαβέτα. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Τα χρήματα, γιατί τα δίνουν στις ΜΚΟ και δεν τα δίνουν στον Υπουργό και στην κυβέρνηση. Άρα, αυτό το φαγοπότι δεν είναι μόνο αλυσβερίσι από εδώ πλευρά. Ο Ερντογάν γιατί σβερίζει από τα 3 δις να πάρει το 1,7 δις να το διαχειριστεί ο ίδιος τώρα, τη δεύτερη δόση. Και τους είπαν οι Γερμανοί κάνανε τώρα πριν 24 ώρες πίσω και ικανοποίησαν το αίτημα του Ερντογάν και του δίνουν σε αυτόν τα λεφτά και όχι στις ΜΚΟ. Και εδώ οι Έλληνες πολιτικοί δεν κάνουν το ίδιο. Και νομίζω ότι έτσι θα σταματήσει και η διακίνηση λάθρων μεταναστών από τις ΜΚΟ. Και ένα τελευταίο, για να κλείσω, ότι αυτό το οποίο φωνάζουν οι Γάλλοι πια, οι οποίοι έχουν βγει στους δρόμους και για το συνταξιοδοτικό, έχει δηλαδή πρόβλημα ο Μακρόν, αυτό που φωνάζουν είναι η αλλίωση της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Παρότι είναι μια χώρα η οποία είναι μοντέρνα, παρότι είναι μια χώρα η οποία τουλάχιστον στο Παρίσι και στις μεγάλες πόλεις δέχεται αυτό το πολυπολιτισμικό, ας το πούμε, μοντέλο, φωνάζουν για την αλλίωση ταυτότητας και τι κάνουνε, τι έκανε ο Υπουργός Παιδείας, επαναφέρει παρακαλώ τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά επισήμως. Είναι στην ύλη, προσοχή αυτό να τα ακούσουν όλοι, είναι στην ύλη υποχρεωτικά πια στα σχολεία και βάλαν νέο μάθημα, το οποίο μάθημα έχει, λέγεται γράμματα, φιλοσοφία, λογοτεχνία. Λοιπόν, στο οποίο είναι όλη η εισαγωγή. Δαβέτα, θα να πούμε μετά το κάντε μια επιστολή στην κυρία Κεραμέο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βλάχο, το είπα αυτό Βλάχο, και θα το ξαναπώ. Λοιπόν, και θα κάνω και θα παρακαλέσω μετά το διάλειμμα τον πρώην βουλευτή και πρόεδρο της Δύναμης Ελληνισμού, τον κύριο Δημήτρη Καμένο, να μας αναγνώσει σε γενικές γραμμές τα δύο αυτά έτσι εντυπωσιακά. Το ένα είναι η απάντηση που σας δώσαν στη Βουλή, το άλλο το φυλάδιο για τις μετανάστες και την Ελλάδα μας. Να πούμε ότι από Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι συνεργείο της Βεργίνα Τηλεόρασης. Παρακαλώ. Εγώ διαπιστώνω το εξής. Διαπιστώνω μια συλλογική θέση, συλλογική ευθύνη, ώστε με το τετελεσμένο των μεταναστών σιγά σιγά να πάμε για μοίρασμα του Αιγαίου. Θέλουν σώνει και καλά να επιβάλλουν μια πραγματικότητα η οποία όταν θα γίνει αφόρητη, μετά από καιρό, δεν μιλάω για αύριο μεθαύριο, θα μας πούν ότι κοιτάξτε κύριοι, εδώ πέρα είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, για λόγους ανθρωπιστικούς, την γνωστή καραμέλα και όλα αυτά τα επακόλουθα που έχουμε, θα πούνε τώρα μοιράζουμε το Αιγαίο γιατί το Αιγαίο είναι θάλασσα, γιατί όλοι οι λαοί πρέπει να είναι από εδώ και από εκεί και ούτω καθεξής. Το είπε ο Ερντογάν, δεν το είπε πριν δύο μέρες. Αλλά αυτό βλέπω ότι θα ο Ερντογάν το είπε. Αλλά θα υπερασπιστεί όπου υπάρχουν άνθρωποι. Ναι, εγώ βλέπω και μια συνενοχή εκ μέρους των δυτικών δυνάμεων, κάτι το οποίο με ανησυχεί ιδιαίτερα για μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι, μια σιωπηλή συνενοχή. Μοίρασμα Αιγαίου. Μάλιστα. Για αυτό το θέμα. Σήμερα αυτό ήθελα να πάρουμε. Πάμε και σε επίρρωση. Θέλουμε να γνωρίσουμε τώρα με βάση το διεθνέ δίκαιο. Ποιο δίκαιο διεθνέ. Διμερή συμφωνία είναι, καθηγητά. Μια διμερή συμφωνία. Μην εκτίθεστε. Να σα πω ένα πράγμα τεχνικό. Είναι 20 σελίδε. Την έχετε με διαβάσει. Την έχω διαβάσει πάρα πολύ καλά. Να πούμε το εξή. Έχει εκτελεστεί σωστά από την άποψη. Εγώ την επέμενα.
μέχρι να τη συμφωνία. Το γνωρίζω. Από την άλλη όμως, εκτελείτε. Η συμφωνία αυτή είναι διεθνές δίκαιο. Εκτελείται. Μας υποχρεώνει. Δεν είναι διεθνές ενδημερές, αλλά ανάλογα. Όχι διεθνές, κύριε. Δεν είναι, καθόλου. Κύριε Γαμένε, καθόλου. Και οι διμερείς συμφωνίες είναι διεθνείς. Εκτελούνται, εκτελεί αντισυμβανόμενο συμβαστικές υποχρεώσεις βάσει συμβάσεως, ναι ή όχι. Μία προς μία. Ναι ή όχι. Ας ενεργοποιήσουμε το μηχανισμό παραβίασης της συμφωνίας. Να πάμε σε διάλειμμα μαζί σας. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε με χαμηλά το κεφάλι σε αυτό το θέμα. Θα πάμε με ψηλά το κεφάλι και θα πάμε επιτακτικά και θα πούμε, κύριοι, ναι, μεν υπάρχει συμφωνία, αλλά εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι η συμφωνία δεν τηρείται, εμείς ζητάμε παράταση αυτού του θέματος μέχρι να αποδειχθεί ότι η συμφωνία θα τηρηθεί. Και τότε, εφόσον συμφωνία λέμε τώρα, σας λέω διαδικαστικά, πώς είναι το θέμα. Είναι δεν άκυρη. Μπορούμε να δεχόμαστε. Ακούστε, εάν, κύριε Δαβέτα, γίνει ένα δημοψήφισμα, όλοι το γνωρίζουν ότι το 80% και τότε και σήμερα ήταν και είναι κατά της συμφωνίας. Όλοι γνωρίζουν οι πολιτικοί ότι κινδύνευαν να πάνε στα δικαστήρια, αλλάξαν το ποινικό κώδικα για να μην τους διώκει κανείς. Μέχρι και ο Παυλόπουλος παρακαλούσε, εκλιπαρούσε να αλλάξει με τυχόν και αυτό του βρεθεί μεθαύριο κατηγορούμενος. Λοιπόν, τα αλλάξαν τα πάντα. Ο ελληνικός λαός είναι εδώ, έχει μνήμη. Δεν έχει μνήμη χρυσόψαρη, έχει μνήμη έχει. Καλή. Και θυμάται τι ακριβώς. Ηγεσία δεν έχει. Λοιπόν, αυτό εδώ, το Welcome to Greece, θα το μας το πει μετά ο κύριος Καμένος τι είναι, πού βρήκε αυτό το έντυπο, πού το βρήκε, Δημήτρη. Σε φουσκωτή βάρκα το βρήκανε Άγγλοι πράκτορες και είναι ένα και μοναδικό που βρέθηκε μετά δεν κυκλοφορεί. Εδώ, δείξτε να μας παρακαλώ μόνο το εξώφυλλο αυτό. Το 2016 είδε στα χέρια μου, το 2000, τέλος του 2017, ένα χρόνο μετά την εκδοσή του, το έχω καταθέσει στη Βουλή σε πρακτικά σε ομιλία μου και ζήτησα στοιχεία και δεν το γνώριζε κανένα στη Βουλή ότι υπήρχε. Του τάφησα σαν πρακτικά προ ενημέρωση. Είναι γνωστέ ΜΚΟ οι οποίε. Είναι πλήρω οργανωμένο σχέδιο Οκτωβρίου του 2016. Πλήρω οργανωμένο. Είναι 78 σελίδε το έγγραφο. Το έχω στείλει στο σταθμό. Μπορείτε στο site σα ή οπουδήποτε το PDF να το βάλετε ελεύθερο, να το κατεβάσει. Εγώ θα το διαβάσει. Για να καταλάβει ότι το καλώ ήρθατε στην Ελλάδα. Το λέμε το 2016. Φέτο σήμερα έχουμε 19. Και εμεί του καλούμε εδώ για να περάσουν καλά. Να πω δύο λόγια για το μεταναστευτικό για να κλείσουμε. Ότι το μεταναστευτικό είναι λάθος η πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πολιτική η οποία δεν στηρίζεται στη γνώμη των λαών, είναι βαθιά αντιδημοκρατική, mm-hmm. η οποία το βασικό στοιχείο είναι να φέρουν από τα πάνω τετελεσμένα γεγονότα για να επιβάλλουν μια μορφή στρογγυλοποίησης και ομογενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ζόρι. Με το ζόρι να αναμίξουν τους λαούς, με το ζόρι να δημιουργήσουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση πολύχρωμη και οτιδήποτε θέλετε κτλ. Κάθε δικαίωμα το έχουν, αρκεί να το θέλουν οι λαοί. Κάθε μια απόφαση η οποία δεν στηρίζει τις αποφάσεις των λαών είναι καταδικαστέα και δημιουργεί ακραία φαινόμενα, δημιουργεί ακροδεξιά φαινόμενα, χρησιμοποιήσω τον όρο που λένε αυτό, δημιουργεί νέο εθνικισμούς, νέο φασισμούς και ούτω καθεξής, γιατί η απόφαση των ίδιων τα προκαλεί, όπως στη Γαλλία αντίστοιχα. Άρα δεν το κάνουν. Και το κάνουν γιατί ξέρουν ότι έχουν μια βαθιά περιφρόνηση για τους λαούς. Είναι βαθιά περιφρόνηση για το δημοκρατικό σύστημα και στα πλαίσια της βίαιης ευρωπαϊκής ενοποίησης θέλουν να φτάσουν σε σημεία ώστε να μην λαμβάνεται καθόλου υπόψη ο λαός. Αυτό έχουν και το πολιτικό σύστημα. Το λάθος σήμερα του Βαρουφάκη τον παρομοίασε την Ευρώπη την Αμερική. Έχουμε λάθος στο μυαλό μας. Πάμε λάθος. Λάθος. Τι σχέση έχει η Ευρώπη με την Αμερική. Θα τα ξαναπούμε, κύριε. Έχουμε ιστορία. Δεν γίνεται σαν τα εξαιρετικό τη Ευρώπη. Πρέπει να το πούμε. Ποιο είναι ο λόγος, να σα πω. Ποιο είναι ο λόγος. Τι θέλουν τρεις εργαζόμενους. Όχι, σε καθόλου. Τρεις εργαζόμενους θέλουν για ένα συνταξιούχο. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Θα σας τα πω μετά. Εγώ έχω όλες τις αναλύσεις χρηματοοικονομικές. Κύριε Καμένε, την επόμενη εβδομάδα, έχετε πιο πολύ χρόνο. Υπάρχει τώρα. Υπάρχει ιστορία και παράδοση. Πάμε να τα διαγράψουμε όλα με τη σειρά. Κύριε Καμένε, την επόμενη εβδομάδα σας έχουμε εδώ, δεσμεύεστε. Γιατί έχετε πολλά να μας πείτε. Για τα συνταξιδοτικά. Ναι, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε για την παρουσία. Να σας έχουμε και εσάς κοντά μας, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία. Κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστούμε. Μουσουλμάνος ο δράστης που σκότωσε τον αστυνομικό τελικά στη Γαλλία. Ναι, ήταν μουσουλμάνος, αλλά προσπαθεί για άλλη μια φορά το πολιτικά ορθόν να πει ότι ο μουσουλμάνος αυτός δεν ήταν για λόγους. Ας το πούμε τρομοκρατικούς, αυτό το παραμύθι, ότι ήταν ψυχοπαθή. Έχουμε βρει τον ψυχοπαθή τώρα για να δικαιολογήσουμε όλες τις άνομες αντιπολιτισμικές ενέργειες. Και τρομοκράτης ψυχοπαθής είναι, με συγχωρείτε. Βέβαια, σωστό. Κάτι θες να πεις κάτι τελευταίο για την άσκηση. Παρμενία. Σου άρεσε. Έχω να πω το εξής. Επειδή η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα με έναν σχιζοφρενή τύπο ονόματι Ερντογάν. Θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Μητσοτάκη να πάει μια εβδομάδα να μείνει στο παλάτι μαζί με τον Ερντογάν στην Άγκυρα. Και να τον συνεφέρει δηλαδή. Όχι.
πήγε να δει τον Τραμπ, παραλίγο Τραμπ, να πέσει από πρόεδρος. Συνάντησε τον Ερντογάν, έγινε σεισμός στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα ναι, πήγε στην άσκηση Παρμενίων το βράδυ και προσάραξε το πολεμικό πλοίο. Τώρα αυτά είναι συμπτώσεις. Αν πάει συμπτώσεις. Και στο παλάτι του Ερντογάν στην Άγκυρα, ελπίζω να πέσει το παλάτι, να ησυχάσουμε κι εμείς από τον Ερντογάν. Συμπτώσεις λοιπόν, κύριο Βλάχο, σας ευχαριστώ.